shouldn't be sleeping in my bed. Now, baby, you're messing with my head. I told you before, don't break my heart. I said as we lay here in the dark. Bye.
strafo la tribu. Αχ, μάνα μου. Καλησπέρα κύριοι, κυρίες και κυρίες και κύριοι. Πριν ήταν και η κυρία μας, ήταν η Γιώτα πριν. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα παιδιά. Σε όλους. Καλησπέρα στο chat, μόνο ο Σωτήρης γράφει. Ο Καπούλας είναι μέσα. Είναι μέσα. Είπε. Ο Καπούλας, ο υπόπτης καρδιάς μας, το είπαμε, το εξηγήσαμε. Κώστα, πεις ένα γεια, ρε. Καλησπέρα. Σας. Λίγο πιο δυνατά θέλω. Λίγο. Τάκ. Ένα τάκ, καλησπέρα σας. Άντε, καλησπέρα. Αυτό τον ακούσατε. Τον ακούσατε, τέλος. Τέλειος. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, δύσκολη μέρα. Γιατί, ρε. Λόγω κορονοϊού, αρχόθηκες εσύ. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, Πάνο. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξεχνάμε giveaway που τρέχει... εδώ και δύο live. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί οι συμμετοχές. Μέχρι 30 έχουμε πει για να κάνουμε και την κλήρωση. Και να βάλω ένα Mavic 3 την άλλη φορά, ρε, να τα βάλω. Πού να το βάλω. Με 16 άτομα τι να βάλω. Πού να το βάλεις το Mavic 3. Λοιπόν, το giveaway με τα γυαλιά της DJI, τα Googles. Γεια σου, Λευτέρη. Donate 7 ευρώ, μία συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση, όποιος γουστάρει. Το έχουμε και σε μπαναράκι δεξιά. Το βλέπετε. Ακουγόμαστε χαμηλά. Δώσε. Χαμηλά. Τώρα μας ακούς κανονικά. Μην δίνεις από εκεί. Εντάξει. Τώρα μας ακούτε κανονικά, νομίζω. Ένα-δύο. Λοιπόν, είχαμε λίγο χαμηλά το από την κονσόλα. Το έχεις το όρις 0. Ναι, στο 0 και λίγο πιο κάτω. Τώρα είναι καλύτερα. Δεν ακούω όμως εγώ. Πώς δεν ακούς, ρε. Τώρα ακούω. Λοιπόν, μας βλέπεις από το κινητό. Γεια σου, Λευτέρη. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε. Είχαμε ένα θεματάκι λίγο έτσι στην ομάδα με τα... Γιάννη. Γιαννάκο, απουσία γράφουμε σήμερα. Πάρε το μισολογιό. Γιάννη, βάλε η μερκουριμία. Τι έπαθες, Γιάννη. Προσπαθεί να δει, ρε. Μέρκιουρι, μία απουσία τώρα, τι διαβάζει ο κύριος. Στα μεγάλωσα. Στα μεγάλωσα με τους τυφλούς. Έτσι, μπράβο. Στα μεγάλωσα, να βλέπεις. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο. Είχαμε ένα θεματάκι στην ομάδα. Ναι. Είχαμε. Ναι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που δεν μπορούμε καθόλου, ρε, που βγάζουμε τέτοιο. Όχι, ρε, δεν κοιμηθήκα. Γιάννη, δεν έχεις έρθει και ξεκινήσανε το τέτοιο να πούμε, το φουγάρο εδώ μέσα. Εντάξει, με κόλλησε με το που λες, Γιάννη, με τον ύπνο να πούμε. Ήρθε κάτω στο σπίτι πριν ανεβούμε πάνω και με πήρε εμένα, με ξεφτύλισε, με πετσόκοψε. Λοιπόν, το θεματάκι αφορά λίγο το βίντεο του Δημήτρη και την αντιμετώπιση γενικά που είχε, ναι, την αντιμετώπιση που είχε από μερικά μέλη. Προχώρα, Γιάννη, προχώρα. Όπου τι έγινε τώρα, εντάξει, πέταξε σε αρχαιολογικό χώρο, okay, δικαίωμά του, έκανε το γούστο του, δεν τον κρίνουμε γι' αυτό, αλλά κρίθηκε, αυτό είναι το θέμα. Δεν κρίνουμε και τους φωτογράφους, πετάμε μόνο τον κόσμο όμως, εμείς. Εντάξει, δεν είναι ο κόσμος τώρα, γάμισε τον κόσμο. Εγώ ξέρω τι λέω, εγώ αυτό που το λέω, υπάρχει λόγος που το λέω. Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα, εγώ δεν το βλέπω θέμα που πετάει ο καθένας. Καμένοι λευκό είμαστε λίγο καμένοι λευκό. Ναι. Πέριμε, κλείσε λίγο το πάντο, τα φώτα τα πίσω. Θα κάνει τέτοιο, ρε. Όχι, δεν θα κάνει, θα τα κλείσει. Ναι, θα κάνει, ασπρίζει εμάς, δεν κάνει. Εντάξει, θες να κλείσω από εκεί το... Χαμήλωσε λίγο τη φωτεινότητα. Ναι, πάμε. Όχι πολύ όμως, άμψε λίγο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κρίθηκε και αυτό δεν μας αρέσει καθόλου γενικότερα. Γι' αυτό και το έχουμε γράψει και στους κανόνες. Η αστυνόμευση, παιδιά, απαγορεύεται ρητά. Και καλό είναι να μην γίνεται η αστυνόμευση, γιατί ο κάθε ένας για ό,τι κάνει, ας το εκεί. Ο κάθε ένας για ό,τι κάνει είναι υπεύθυνος για τις κινήσεις του, για τις πράξεις του, έτσι. Αυτογνωσία νομίζω έχουμε και αν δεν έχουμε, καλό είναι να μην πετάμε αν δεν έχουμε αυτογνωσία. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε, πώς γίνεται και ποιο πρέπει να είναι το σωστό, καλύτερα να μην το κάνουμε. Έχω άδικο σε αυτό το πράγμα. Όχι καθόλου. Δηλαδή, είναι, παιδιά, θέμα αντίληψης. Πετάμε ένα αντικείμενο στον αέρα. Οπότε,
πρέπει να ξέρουμε να αντιδράσουμε. Τα έχουμε πει και στα προηγούμενα live. Θα σου πει ο οδηγός διαβόλου ότι ξέρεις τι, ασχέτως αν ξέρεις όσο καλό και να είσαι, είναι μηχάνημα που μπορεί να γίνει λάβη και να πέσει κάτω. Έτσι θα σου πει. Εγώ θα πω όμως ότι η σελίδα αυτή και το κλαμπ αυτό φτιάχτηκε για να μην κάνουμε συνόμευση. Να βλέπουμε τις φωτογραφίες, τα βίντεο που τραβάνε τα μέλη. Ναι, παιδιά, δεν έχουμε πει να κάνω φορές ότι βλέπουμε κάποια πράγματα, να είμαστε τόσο πιο σίγουροι γίνεται. Ενημερώνουμε για τον κανονισμό. Ενημερώνουμε για τον κανονισμό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς να γίνουμε οι αστυνόμοι του κλαμπ και να σχολιάζουμε βίντεο μελών για το πώς θα τραβήξανε, πώς θα τραβήξανε. Για να το ανεβάσει, έχει την ευθύνη πάνω του μόνο του. Αυτός ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για λογοκρισία, δεν υπάρχει λόγος για αστυνόμευση και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Δηλαδή τώρα ψάξαμε τον συγκεκριμένο τον κύριο που ασχολήθηκε έντονα με αυτό το θέμα. Σε παλαιότερο post είχε πετάξει ο άλλος και τι είχε κάνει, είχε κοτσάρει το χάρτη του Ντάγκρ. Ότι απαγορεύεται και πετάει. Δηλαδή στα δύο προηγούμενα post είχε κάνει post. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Οποιοςδήποτε το κάνει αυτό το πράγμα, τι θα αποκομίσει. Και γι' αυτό το έγραψα κιόλας. Το έγραψα, πώς το λένε, και μέσα στο club. Θέλεις να τον συμμορφώσεις, θέλεις να του πεις κάτι, στείλ του προσωπικό μήνυμα. Δεν είναι ανάγκη το να φαίνεσαι. Δεν σου προσφέρει κάτι, ούτε θα αποκομίσεις κάτι από αυτό το πράγμα. Τι να πω τώρα. Εντάξει, να σου πω και η πτήση που έκανε ο Δημητρής. Δεν ήταν τίποτα επικίνδυνο. Εγώ στην τελική θα σου πω κάτι, όχι απαγορεύεται στους αρχαιολογικούς χώρους. Εντάξει, ούτε κόσμος ήταν, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Να ούτε προστατευμένα είναι. Και στην κολόνα να άπευτε. Ούτε δεν προστατευμένα είναι. Το μήνυ τώρα, έτσι. Έχουνε... Δεν ήταν μήνυ, το δύο προ. Και στην κολόνα να πέσει. Τι θα πάθει η κολόνα. Είναι σε περιοχή που έχει χαλάσει. Δεν λέω όμως να πετάμε. Εγώ επί του πρακτικού θα πω κάτι. Ότι είδαμε και ένα άλλο post από άλλο μέλος, το οποίο έλεγε κάποια πράγματα γιατί πετάς ψηλή. Ένα post που ανέβαζε άλλος που πέταξε 2 χιλιόμετρα πάνω από το ελληνικό. Ήταν δικό του post. Δεν σχολίασε του τέτοιου ενός τύπου που έχει πετάξει και στη Μήλο του Διόλου τη Μάνα πάνω 2,5 χιλιόμετρα. Και ανέβασε ο συγκεκριμένο μέλος την πτήση αυτή χωρίς να σχολιάσει το βίντεο αυτό ή τη φωτογραφία αυτή. Έφτιαξε δικό του post που λέει ότι αυτό είναι απαράδεκτο κτλ. Δεν σχολιάσει μόνο φωτογραφία, έφτιαξε ένα post. Δεν ονομάτισε και τελείωσε. Το να μπει πάνω. Θα πεθάνει ο άλλος. Το να μπει στο post του Δημήτρη ή οποιοδήποτε Δημήτρη ή το δικό σου, το δικό μου, του Κώστα ή του Γιάννη στο post του που ανεβάζει και τη φωτογραφία το βίντεο και να το σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο είναι καθαρά στην όχι, δεν βγάζουμε κάτι. Δεν βγαίνει κάτι από όλο αυτό. Δεν βγαίνει κάτι από όλο αυτό. Δηλαδή, χίλιες φορές να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα ένα σχόλιο, δηλαδή μέσα στο. Κάτω από αυτό το βίντεο και να του λέγει κοίταξε να δεις, πολύ ωραίο το βίντεο σου, πάρα πολύ ωραίο. Μεγάλο κουρέμα. Ευχαριστώ. Κάτσε τώρα λίγο, επειδή απαντάει, έχει ασχοληθεί ο πρόεδρος με το συγκεκριμένο. Ρώτησε ένα παλικάρι ο Λευτέρης. Ναι. Έχει πρόβλημα προσπαθώντας να ανεβάσει κάποια αρχεία, του βγάζει να φέλει. Όχι να ανεβάσει, να κατεβάσει. Να κατεβάσει. Το σχέδιο πτήσης να κατεβάσει. Το σχέδιο πτήσης, ναι, το διάβασα κι εγώ πριν. Δεν γνωρίζω. Αν γνωρίζει ο πρόεδρος, δεν γνωρίζω επί του θέματος, ας απαντήσει μέσα στο chat. Ή ο Γιάννης, ο Μέργκερ που μου μαθαίνει τώρα. Για να το συζητήσουμε, ναι, ή ο Γιάννης. Λοιπόν. Να τόσο καπούλα, θα μου πει. Ξύπνησε το αγόρι μου! Λοιπόν, οπότε ας γράψει με ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή το ύφος του, να είναι εντελώς. Γίνεται. Δεν μ' άρεσε και ο τρόπος στο τέλος, εγώ το πω. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που λέει η διαχείριση έχει βάλει τους κανόνες αυτούς εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, τώρα λες και το έχουμε κάνει τσιφλί και εμείς. Καταρχήν δείχνει ότι διάβασε το κανόνα, αλλά διάβασε τους κανόνες από κάτι που λέει για την συνόμευση. Δηλαδή, άμα διαβάζουμε ό,τι μας συμφέρει. Ουσιαστικά αυτό πάτησε τώρα επειδή επάνω σε ενότητες έχουμε τους κανόνες της ΗΠΑ. Ναι. Και σου λέει. Και κάτσε, καλά κάνουμε. Λέ, ναι, λες για συνόμευση και έχεις τους κανόνες της ΗΠΑ. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, το ότι θα ενημερώσουμε εμείς για την κανόνες. Ακριβώς. Πάρ' τους κανόνες. Έτσι, διάβασε τους. Από εκεί και πέρα, δεν θα σου πω εγώ αν θα πας να περάσεις το stop, δεν θα σου πω αν θα περάσεις το κόκκινο, αν θα πας να παρκάρεις παράνομα σε διάβαση αναπήρου. Όπως είπα, όπως είπε ένας φίλος μας το σήμερα, ότι αν πάει ένα μηχανάκι κάνει μια σούζα ή πάει με 200 και το ανεβάζει το βίντεο αυτό, θα συνομεύσει νομίζω στο κλαμπ αυτό. Όχι. Πάλι υπάρχει ο νόμος, πάλι υπάρχει η αστυνομία, δεν το σταμάτησε, το ανέβασε. Τέλειωσε το πανηγύρι. Έτσι ακριβώς. Ρε παιδιά, σε όλα τα πράγματα. Κάποιος να σε εσωτερικό χώρο. Οτιδήποτε παρανομία υπάρχει, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο. Οι νόμοι υπάρχουν, πρέπει να τους στηρούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε κάνει θα το αντίθετο. Θα τους γράφουμε πάντα κάθε φορά κι εμείς. Αλλά το ότι ανεβάζει κάποιος πάνω δεν μπορεί να του πω ότι α, σου βάζω ότι υπάρχει νομοθεσία, αλλά δεν σου σωπογράφει αυτό που ανεβάζεις. Α, το ανέβασες, υπεύθυνος για αυτό που ανέβασες. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Σχολιάστε για τη φωτογραφία, για το αν σας αρέσει ή όχι.
το πολύ πολύ πείτε ρε παιδιά, λίγο επικίνδυνο, μέχρι εκεί. Μην το πάτε. Υπάρχει νομοθεσία και υπάρχει αυτό ο χάρτη και εκεί που πέταξε απαγορεύεται και το. Αρχαιολογική αστυνομία και δεν τρέπεσαι που σε κυνηγάγανε οι φύλακε. Εντάξει τώρα, δηλαδή μα το λε και μίλαγε σε κανένα δεκάχρονο τέλο πάντων. Είμαστε. Παιδιά, λίγο cool με το. Εντάξει. Αυτό λέω Γιάννη, μπορεί να είμαστε από 2 χιλιόμετρα. Εμφανίστηκε μέρο εικόνα που το έδειξε, χωρί να λέει το τέτοιο, και αυτό είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Το ανεβάζει, λέει τη γνώμη του ότι είναι πέραν του κανονισμού, αλλά δεν σχολίασε πάνω στη φωτογραφία αυτού νου που το ανέβασε. Σαν του λε αυτού νου, μην ξανανεβάσει τίποτα. Α, το κλείσουμε τότε όλοι εδώ πέρα, να μην ανεβάζουμε του να γράφουμε μόνο σχόλια. Τώρα, αν είναι π.χ. μια πτήση και έχει πετάξει ο άλλο με NLD μέσα στο Βενιζέλο. Όπω έγινε στη Θεσσαλονίκη κάποτε, α πούμε, ναι, θα το σχολιάσουμε κι εμεί αυτό. Θα το σβήσουμε, ρε φίλε. Και θα τον διώξουμε και από την ομάδα. Δεν ανήκει. Τέρμα ακραία. Τώρα, ακραίο! Τέρμα ακραίο, ναι. Όπως και το συγκεκριμένο που είχε γίνει, που είχε βγάλει ο άλλος με Γιάτου και με Καμάρι, το έβγαλε το αεροπλάνο να προσγειώνεται στην Θεσσαλονίκη. Τραγωδία ο τύπος. Ναι, ναι. Τραγωδία. Ναι, ναι, ναι. Μην το ξεφτυλίσουμε. Και πολύ αυτό. Αξία δώσαμε σε αυτό το κομμάτι, απλώς να το θυμάστε. Και αν είναι κάποια μέλη που δεν τα είχαν ακούσει, αυτά έσχυνε στο κλαμπ. Το κλαμπ θέλει για να μην κάνουμε αστυνόμευση, γιατί όπου πηγαίναμε δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε ούτε φωτογραφίε, σκεφτόμασταν τι θα ανεβάσουμε. Δεν θέλουμε να ισχύει αυτό. Θέλουμε να ανεβάζουμε ό,τι ο καθένα ό,τι του γουστάρει και να αναλαμβάνει ο καθένα την ευθύνη του. Για μένα αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο. Να πούμε για το ΣΑΡ, για τη σελίδα. Ναι, θα κάνουμε μια αναφορά, μια εκτενή αναφορά έτσι να συζητήσουμε λίγο περί. Του Save and Rescue που έχει ξεκινήσει. Ναι, που έχει ξεκινήσει και τρέχει. Μπράβο, Ελευθέρη. Θα πας εσύ, Σούνιο. Θα μιλήσουμε, Ελευθέρη, θα μιλήσουμε. Θέλουμε και τη συμμετοχή σου τώρα μέσα στο. Μπράβο, Ελευθέρη. Στο chat. Λοιπόν, μια νέα ομάδα έχει ιδρυθεί από. Είσαι τρελό, ρε! Λέω και εγώ ρε μαλάκα, τι φωνάζει ρε μαλάκα. Καμπούλα, σε ευχαριστώ πολύ ρε. Λοιπόν, τι μαλάκα. Εντάξει, ξαναβάλε γιατί το τρελό σου πάει, ε. Πάμε λίγο να δούμε και την ομάδα. Άνοιξε λίγο την ομάδα. Με τον Αλέξη λέει έχω κάνει μαζί σεμινάριο ΣΑΡ. Μπράβο, Γιάννη μου. Άνοιξε λίγο την ομάδα των εθελοντών. Ναι, πάμε. Λοιπόν, να πούμε πως είναι μια εθελοντική ομάδα όλων, η οποία καλεί όποιος εθελοντής, τους χειριστές drone, μη επανδρομένων, να μπουν και να γίνουν μέλη αυτής της ομάδας. Είναι εθελοντική ομάδα, η οποία ουσιαστικά αποσκοπεί στην διάσωση και στην επιχείρηση, σύμφωνα με, υπό την καθοδήγηση είτε των αρχών, είτε ομάδων, είτε οτιδήποτε των υπευθύνων που θα καλούν τους εθελοντές, λοιπόν, για την διάσωση ανθρώπων, οτιδήποτε τους χρειαστεί. Είτε το καλοκαίρι για πυρκαγιές ίσως, δεν το γνωρίζω ακόμα πώς θα κινηθεί η ομάδα. Stands and rescue, όπως το λέει. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να γυρίσω την οθόνη. Ναι, δώσε μια την οθόνη αριστερά. Αυτή εδώ είναι η σελίδα. Ομάδα Θελοντών Χειριστών Drone, GR. Εδώ θα γίνουν δεκτά όσοι έχουν κάνει και γραφή σαν μέλη. Θέλουν, αν δεν κάνω λάθος να διαψεύσει ο πρόεδρος, να κρατήσουν καθαρή την ομάδα και να είναι μόνο μέλη που θα είναι ενεργά ή θέλουν να βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί. Και να πούμε, ο σκοπός της ομάδας είναι καθαρά εθελοντικός και κοιτάει να βοηθήσει. Δεν έχει κανένα άλλο συμφέρον. Για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε. Είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει ουσιαστικά ένα σπίτι το οποίο προσπαθεί να μεγαλώσει και να μαζέψει όσους πιο πολλούς γίνεται από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σημεία που μπορεί να ζητηθεί κάποια βοήθεια, να υπάρχουν χειριστές. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι με λίγα λόγια, επειδή είναι καινούργιο και επειδή πήγα και στην πρώτη συνάντηση. Δεν κατάφερα, δεν ήμουν. Προσπαθούμε να το οργανώσουμε έτσι. Και, λοιπόν, και είναι πάλι δουλειά του Πάνου και του Αλεξίου. Το Αλέξιο Αλεξίου, να πούμε ότι ο Αλέξης είναι μέσα στο Silver Alert. Silver Alert και είναι ο τρονάστης. Μάλιστα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τον όλο συντονισμό και το πώς
Ναι, μας είπε και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα κανονικά του σετς, γιατί δεν είναι εύκολο πραγματάκι να τραβήξεις φωτογραφίες και να τις ζουμάρεις και να τις διαβάσεις όλες αυτές. Μας έχει πει όσοι ενδιαφέρονται θα ξαναγίνει μια ομαδική συνάντηση. Ίσως υπάρξουν και, υπάρξει και εκπαίδευση, έτσι. Θα υπάρξει και κάτι σαν εκπαίδευση. Όχι, θα υπάρξει κάποια εκπαίδευση. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς γίνεται και πώς λειτουργεί. Και σίγουρα είχα προτείνει και να κάνω κάποια σημεία όταν θα μαζευτούν πολλά μέλη και θα είναι και εκτός Αθήνας, θα είναι και της υπόλοιπης Ελλάδας παιδιά. Για να μην τα μάθουμε μόνο εμείς εδώ πέρα, να το κάνουμε και σαν live, να είναι εδώ ο Αλέξιος με τον Παναγιώτη και εμείς να φύγουμε πίσω, να κάτσουμε μόνοι να τα πούνε και να τα εξηγήσουν και στα υπόλοιπα μπορούμε μέλη. Μπορούμε να φωνάξουμε κιόλα τον Αλέξη, να κάνουμε ένα live, λέω, μια εκτενή αναφορά και να, συζητήσουμε σαν συνέντευξη, να μας πει διάφορα πράγματα. Κάπως έτσι. Και με τον Παναγιώτη και στο πάνω λέω ότι ναι, μέσα στο Μάρτιο θα κάνουμε άσκηση. Ναι, Παναγιώτη, ναι. Και σαν πρόταση, τα μηνύματα που στέλνουμε, γιατί έχετε και ένα SMS, δηλώνει και το τηλέφωνό σου εθελοντικά. Έχετε ένα SMS το οποίο σου λέει ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Σε αυτό το SMS πάνω μπορεί να βάλεις. Γεια σου, Φάνη. Για το live να είναι όλα τα μέλη και μπορεί να το κάνουμε και κλειστό, να είναι μόνο τα μέλη του Search. Αλλά νομίζω ότι ανοιχτό θα είναι ακόμα καλύτερο για να έρθουν και άλλα παιδιά στην ομάδα αυτή. Και να τα πείτε και να μάθουν και οι Λαρισαίοι, οι Βολιώτες, οι Θεσσαλονικοί, οι Κοζάνοι, έτσι, όλοι. Να τονίσουμε ξανά ότι είναι μόνο για εθελοντές. Δεν αποσχολούνται πουθενά. Μάλιστα. Έχουν κινηθεί οι συντονιστές της ομάδας. Γεια σου, VFC. Και έχουν ουσιαστικά θα ενημερώνουν τους εθελοντές μέσω μηνύματος, μέσω SMS, το οποίο θα στέλνετε ταυτόχρονα σε όλους τους εθελοντές και θα ενημερώνονται από εκεί, από την πλατφόρμα των SMS. Μου ήρθε εμένα σήμερα μήνυμα. Έτσι. Δεν είναι ακόμα τελειοποιημένο, γιατί να ακούσω πάνω σε κάποιους δεν ήρθε. Σε εμένα δεν ήρθε. Σε μένα δεν ήρθε, ναι. Στο Γιάννη, το κουμπάρι μου δεν ήρθε. Σε μένα ήρθε. Θα γίνει ο συντονισμός, θα φτιαχτούν όλα, παιδιά. Είναι εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Έχει αυτή η βάση δεδομένο με τα ονόματα περιοχές. Μάλιστα, σήμερα έγινε πραγματικά, γιατί υπήρξε ανάγκη λόγω του alert του σήματος που εκδόθηκε. Το γράφει και εδώ ο Αλέξης, ντεπούτο στην ομάδα. Έχουμε επιχείρηση σε περιοχή Σουνίου. Αύριο από νωρίς το πρωί θα χρειαστώ ένα-δύο σπότερ και ενδεχομένω δύο δεύτερο ντρόν. Όποιο είναι αποφασισμένο να βοηθήσει σοβαρά, παρακαλώ inbox. Ο Λευτέρης λοιπόν θα είναι το δεύτερο ντρόν. Από όσο μαθαίνω, δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα ο Αλέξης. Ναι. Είναι συγκινητική, αναφέρει ο Αλέξης, η ανταπόκριση. Μπράβο, παιδιά, επειδή αύριο δεν έχω την πολυτέλεια του training, έσκασε αυτό πριν την άσκηση. Πρέπει να συγκεντρωθώ στο δύσκολο έργο και είναι αρκετοί παράγοντες, κυρίως της νομιμότητας. Για τον λόγο αυτό, θα προτιμηθούν κάτοχοι πτυχίου ΗΠΑ. Χρειάζομαι 2 με 3 άτομα και κυρίως spotters, image analyzers. Καλή επιτυχία στο όλο εγχείρημα. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος ή να βρεθεί πριν. Είναι πολύ καλή κίνηση που έχει βάσει δεδομένο πλέον. Θα χρειάζεται Δυτική Αττική, έχει χαλάρει Περιστέρι Γάλλο άτομα να βοηθήσουν. Θέλει η Σούνια, θα πάει από εκεί μεριά. Δηλαδή, έτσι. Και αυτό που αναφέρει, τώρα, δώσε λίγο το chat να βλέπουμε. Αυτό που αναφέρει τώρα ο Πάνος ο Κώστης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάμε όποια ομάδα μας χρειάζεται, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Είναι σαρ, οπουδήποτε και να ζητηθεί, βοηθάμε. Τώρα αυτό. Που είμαι στη σχολή, ρώτησα για το σαρ. Υπάρχει θέμα, θα χρειαστεί πτυχίο. Θα χρειάζεται πτυχίο. Ναι, εντάξει. Η γνώμη μου είναι, η γνώμη μου πάλι είναι ότι είναι λάθος. Αν του ντρόνου σε τέτοιο, θα ναι. Ναι, για μένα είναι λάθος. Θα μπορούσε με τον κοινωνικό κανονισμό, το είπαμε και στη συνάντηση, στο... είναι δύσκολο να γίνει βέβαια. Είπα να βάλει ένα παραθυράκι και να λέει ότι η αρμόδια αρχή που θα επιβλέπει την αναζήτηση και το rescue να ζητάει για το serial number του συγκεκριμένου πτυχίου, του συγκεκριμένου drone μαζί με το πτυχίο του Χρήστου του Σωτήρη που δεν έχει δίπλωμα, να έχει μισή ώρα στήσης παρουσία του όργανου που πήρε την άδεια την ΗΠΑ. Λευτέρη, μίλα με τον Αλέξη, ίσως σε βοηθήσει. Υπάρχουν παραθυράκια που μπορεί να κάνει. Γιατί είναι ο σκοπός είναι ιερός, είναι για καλό. Δεν είναι και να πάμε για ένα ψυχή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Λευτέρη, κοίτα, αν δεν το χτυπώσει, μπορεί να το έχει στο κινητό σου. Αν το έχει κατεβάσει. Δεν μπορεί να το κατεβάσει. Ναι, λέει, χτυπώσει μου λέει. Μήπως να το τυπώσει, μήπως να το δίνει χτύπωση. Αν το έχει σε ηλεκτρονική μορφή ή έχει ένα δεύτερο κινητό, να το. Ναι, να το έχεις ηλεκτρονική μορφή. Να μπεις να δεις το tag gel και το δείξεις. Δεν υπάρχει λόγος να το έχεις σε NDP. Και με το serial number του drone μπορούν να πάρουν την ΗΠΑ και να ρωτήσουν αν έχεις σύγκριση ή όχι. Τέλος, αφού έχεις γίνει έγκριση δεν σε νοιάζει. Καλή επιτυχία, παιδιά. Αύριο, μακάρι ο άνθρωπος να βρεθεί. Τι ήταν αυτό. Απ' έξω. Ένα μπιπ ακούστηκε. Να παίξουμε ένα μπιπ. 30 λεπτά πριν την πτήση, τσέκαρε το σχέδιο πτήσης σου αν ισχύει. Έχει τρελαθεί για στρα, έχει διαβάζει αυτά και τα έχει τρελαθεί τώρα. Καλό είναι, καλό είναι. Καλά, έναν δικό μας άνθρωπο έτσι, ο οποίος να μας ενημερώνει. Κάθε 30 λεπτά.
Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν πετάς ποτέ, ξέρεις. Πετάς κατά μέρες, πετάς κατά μέρες. Αυτά περί του Save and Rescue. Search and Rescue. Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε μέσα στο... Στο chat, μέσα στο chat, όσοι είστε online, οποιαδήποτε απορία και να έχετε περί ομάδας, περί πτήσεων, περί service, αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, οτιδήποτε. Πληροφορίες για την ομάδα σας θα μπείτε στο link, κάτσε το δώσουμε link, δεν το δώσαμε. Γιατί μπορεί να μην κάθεστε να το ψάχνετε. Την άλλη εβδομάδα έχουμε καφέ. Για να μην κάθεστε να το ψάχνετε, ναι, έχουμε καφέ την εβδομάδα. Να σας το βάλουμε λίγο εδώ, είναι η ομάδα, όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές, ξαναλέω μόνο για εθελοντές, πατάτε εδώ και μπαίνετε, κάνετε μια εγγραφή και γράφεστε στο, εκεί που λέει, εδώ που λέει εγγραφή, θα σας πάει μόνο το βήμα, να κάνετε εγγραφή με το όνομα σας, επώνυμο, διεύθυνση κτλ. Και είναι προσωπικά δεδομένα που κρατούνται, θα δείτε, θα διαβάσετε, θα δείτε τι γίνεται, εντάξει. Μπορείτε να τρέξετε, δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν βάλει και ενότητες. Γεια σου, γεια σου Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο θέμα του σημερινού μας live, που είναι και ο τίτλος του live μας, είναι για το Mavic 3. Και ουσιαστικά είναι το να δούμε αν θα είναι το νέο μοντέλο της DJI, πότε θα είναι, αν θα έρθει, δεν θα έρθει, θα το δούμε. Φήμες λένε ότι λίγο δύσκολο για πριν το καλοκαίρι. Αν και πληροφορίες υπήρχαν για πριν το καλοκαίρι, δώσε λίγο εικόνα από αριστερά. Ακούσε μας. Για φαίνεται. Εντάξει, δεν έχει και κείμενο, βάλω. Λοιπόν, κάνε ένα scroll προς τα κάτω. Mavic 3, παιδιά, και ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γύρω από το Mavic 3 είναι αν πρέπει να εμφανιστεί, αν θα έρθει. Το θέμα είναι τώρα του αν θα πρέπει. Τι σημαίνει αυτό? Είναι θέμα απολύσεων. Το Mavic 2 αυτή τη στιγμή πηγαίνει τάπα. Σφαίρα, ναι. Πηγαίνει τάπα. Και τα δύο τα μοντέλα του πουλάνε σαν τρελά. Μαζί με το Mavic Mini είναι τρία μοντέλα τα οποία πουλάνε άπειρα. Και δεν νομίζω δεν η DJI φέρει να σταματήσει την πώληση, γιατί αυτή τη στιγμή, άσχετα με το Sky 2 και με τα leaks που είχαν βγει περί λίγες μέρες μετά το Sky 2 το οποίο είχε κυκλοφορήσει, άσχετα με τα leaks που είχαν βγει ότι ναι, θα έχει και το Mavic 3 το avoidance control, ας πούμε, την αποφυγή εμποδίων καλύτερη στο Mavic 3 από ότι στο Mavic 2, δεν νομίζω ότι φοβάται μέχρι στιγμής κάτι. Και επίσης δεν νομίζω ότι είναι αυτό που του λείπει ουσιαστικά του Mavic 3, προκειμένου να κυκλοφορήσει, να σταματήσει ο κόσμος να παίρνει το 2, το Zoom και το Pro, προκειμένου να πάει στο 3. Παναγίτη, να υποθέσω το Mavic Zoom που θέλεις να πουλήσεις, το είπες πριν σου πούμε ότι δεν βγαίνει ακόμα το 3, Μάλλον το κρατήσει λίγο ακόμα. Πάντως να ξέρεις πάνω τα ερίδη ότι τα Zoom θα πολλούνται σε εξευτελιστικές τιμές. Δηλαδή θα δεις ότι... 8-47. Τι 8, 8 9 πολλούνται τώρα, ρε. Full combo. Όχι. Όχι, εντάξει, όχι. Πέσει. Εγώ μιλάω για μια μπαταρία. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρχουν με 750 ευρώ με μια μπαταρία, που τώρα τα δίνουν 9. Εγώ πιστεύω με 8,5 θα πάει το combo όταν θα βγει, εάν βγει το 3. Δεν γίνεται αυτό. Εάν βγει το 3. Δεν γίνεται, γιατί αν χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία δεν είναι. Ανάλογα σε τιμή θα βγει το 3, δεν ξέρω τι τιμή θα βγει το 3. Άμα βγει το 3, το 3 θα βγει πάνω από το 2 Pro. Άμα βγει πάνω από το 2 Pro, εντάξει, να έχεις δίκιο. Είναι δεδομένο αυτό. Άκυρο λέει. Θα σου πω, μην βιάζεσαι, αδερφέ. Οπότε, παιδιά, λίγο δύσκολο, εγώ πιστεύω θα αργήσει, σύμφωνα εδώ και με το άρθρο που βλέπουμε. Και κάνω ένα scroll. Μάλιστα, ακόμα δεν έχει βγει και το Evo 2 της Autel, το οποίο περιμένουμε και αυτό. Έχει αποκτήσει τώρα δύο mini εχθρούς, να το πω έτσι, DJI. Το link που βλέπουμε είναι αυτό. Θέλετε να το βλέπετε και από το υπολογιστή σας. Κάνε λίγο scroll. Και πάντα μιλάμε στην compact κατηγορία. Για ανέβα. Κι άλλο. Άστο εκεί.
Ουσιαστικά τώρα οι ανταγωνιστές είναι Sky 2-2 και Autel. Το Autel το Evo το 2 έχει καθυστερήσει, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό περιμένει και η DJI, η οποία μάλιστα προχθές με τον Ocital βρέθηκε να μας δείχνει μια φωτογραφία από μια κάμερα. Τώρα από τι συσκευή ήταν αυτή η κάμερα δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι από κάποιο επερχόμενο drone, από ένα Pocket 2, από... δεν έχουμε ιδέα, από μια Osmo Action 2, δεν το ξέρουμε καθόλου. Οπότε, λίγο δύσκολο παιδιά. Καλοκαίρι και βλέπουμε. Δεν έχουν περάσει κιόλας ακριβώς 2 χρόνια από την εμφάνιση του Pocket 2. Το άλλο, Το άλλο είχε βγει ναι Αύγουστο και κυκλοφόρησε Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη Ελλάδα. Ναι. Όχι Σεπτέμβρη Ελλάδα, πιο μετά. Οκτώβρη. Τα πρώτα κομμάτια. Έτσι. Εσείς είχατε πάρει τα πρώτα κομμάτια. Όχι, λίγο πιο μετά. Όχι, πιο μετά. Είχαν πάρει. Χειμώνα είχατε πάρει εσείς. Εγώ είχα πάρει Δεκέμβρη νομίζω. Ναι, που το είχαμε πετάξει όλο στην παραλία. Λοιπόν. Και ο Γιάννης το περίμενε. Έλα ρε. Πρέπει να πω χώρα ρε. Και δέχτε λίγο το chat. Τι τσατάτο, σου δώσω chat. Κάτσε γυρίζω κάμερα. Οπ, πάρτε τα μούτρα μας. Chat. Πάρτε. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Τριανταρίσαμε, μπράβο μας παιδιά. Σταθεροί φίλοι. Αυτά όσον αφορά τώρα το Mavic 3, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε. Άμα θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα από το προηγούμενο live που είχαμε σχετικά με τις ασφαλείς πτήσεις. Ό,τι απορία έχετε να τη συζητήσουμε. Αν κάτι νομίζετε ότι κάνετε λάθος, να σας βοηθήσουμε. Μπορεί να το δείξουμε και αυτό, άμα θέλουν όσοι να το αγοράσουν, έτσι να παίξουν λίγο να περάσει η ώρα τους. Ποιο? Άμα θέλει κανείς να αγοράσει να παίξει αυτό εδώ. Ναι, χθες ο Σωτήρης είχε... Ίστρο. είχε ανοίξει το live χθες και έπαιζε λίγο με τον εξομοιωτή του FPV. Εντάξει, καλός είναι, δεν είναι τόσο ρεαλιστικός στις κινήσεις όπως είναι και ο Χρήστος. Ναι, είναι πολύ πλαστικό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός για να μάθεις τις κινήσεις. Ναι, να έχεις μια πρώτη εξοικείωση και το κόστος είναι 8 ευρώ, 8,5. 8,19 τίποτα. 8,19 τίποτα, είναι σχεδόν μηδενικό, οπότε το αγοράζετε, παίζετε. Φίλτρα, τι φίλτρα, για φίλτρα. Πες μας. Φιλτράκια, okay. Ρίσλα να παίρνεις. Ρίσλα είναι φοβερά. Δεν καπνίζω Παναγιώτης. Α, μπορεί να θέλει φίλτρα για άλλο, να φίλε. Τι φίλτρα εννοείς. Α, φίλτρα πάρε αυτό και το αμάξι. Boss, ξέρω εγώ. Τι φίλτρα ρε πάει. Λογικά θα εννοεί για καμιά Osmo Action, για κανένα Mavic 2 Zoom που έχει. Ή έχει πάρει 2 Pro. Έχουμε τίποτα Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε. Έχουμε τίποτα Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο όχι. Όχι. Τετάρτη. Λαδάνα και κοφτό μακαρονάκι. Τετάρτη έχουμε το καφέ. Τετάρτη καφέ, παιδιά. Τετάρτη έχουμε καφέ. Παλαιοφάλιρο. Είναι η πρώτη Τετάρτη του μήνα. Ναι. 2, 3, 4 του μηνός. Τετάρτη 4. Mavic Zoom. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω είτε τις Polar Pro. Κλασικά. Είτε τις DJI. Θα σου προτείνω όμως τις DJI τα αυθεντικά. Εγώ έχω τα Polar Pro γιατί δεν τα βρίσκα εκείνες τις ημέρες που τα ήθελα και τα βιαζόμουν γιατί έφευγα ταξίδι. Ο Βαρούς. Όχι, τα προτείνω γιατί έχει 4, 8, 16, 32 για το Mavic 2. 4, 8, 16, 32 στην ίδια τιμή των Polar Pro που λείπει το 32. Που λείπει το 32, που είναι το 4, 8, 16. Είναι τραγωδία για την Polar Pro. PGY Tech, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, στοιχίζουν τίποτα. Ναι, εντάξει. Η PGY Tech, πολύ καλά είναι, παιδιά. Στα ND μη φοβάστε, είναι τώρα Polar Pro, DJI, PGY Tech. Είναι εταιρείες οι οποίες ειδικά και η PGY Tech που έχει τεσταριστεί. Και από ό,τι έχει μάθει ο Χρήστος. Απλά, άμα δεν θες, μην πάρεις Polarize, να είναι σκέτο ND για να κάνεις δουλειά σου. Αν όμως τώρα τα θες για φωτογραφία την ημέρα, μόνο για φωτογραφία, μην ασχολείσαι με φίλτρα. Τράβο όπως είσαι, απλά ρίξε και κάνε πιο γρήγορα το shutter. Πιο γρήγορα το shutter σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις φίλτρα για φωτογραφία. Εκτός άμα θες να τραβήξεις κάποια long exposure το βράδυ, ας πούμε, να φαίνονται τρέλες από τα αυτοκίνητα που και πάλι μπορείς να το κάνεις, δηλαδή σε ένα δρόμο. Θάλασσα πότε. Να βλέπεις κάτω βράχια από το νερό. Να φαίνεται έτσι αυτό το. Ναι.
Ναι, αλλά ξαναλέω, άμα θέλεις για βίντεο θα πάρεις φιλτράκια, άμα δεν θες... Θάλασσα, χρειάζεσαι PL, όχι ND, polarized χρειάζεσαι. Polarized, για τον ήλιο. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Χάρη, να σου σβήνει την ανάκλαση. Δεν σε βάλανε μέσα Δημήτρη. Είχαμε το κουβέντα σου πιο πριν, συζητούσαμε λίγο περί... Εγώ θα σε κυνήγα ακόμα. Τα του βίντεο σου. Θα σε κυνήγα ακόμα εγώ. Απαράδεκτη να πούμε, εγκληματία. Λοιπόν, για θάλασσα χρειάζεσαι polarized. Για να φαίνεται με διάβια μέσα το νερό και ο βυθός, εάν είσαι σε κάποια ρηχά νερά, πεντακάθαρα και όλα αυτά. Για απλή φωτογραφία δεν χρειάζεσαι φίλτρα. Μόνο για το βίντεο, για να σου ρίξει ουσιαστικά το φως. Να σου κόψει stop. Από θα σου δώσω ένα φιλί μόλις ευρώ. Αστυνόμος Σωτήρης. Σαΐνις ρε, το ίδιο πράγμα είναι. Τι, ποιος θα δώσει φιλί ο γκέι εδώ. Γιατί σε πειράζει πριν. Α, στο, στο Δημήτρη. Αυτά είναι, έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σου λύσαμε τις απορίες. Είπαμε για το καφέ. Γεια σου Γιώργο. Να πάρεις polarized, Γιώργο. Να πάρεις polarized και για να το ρυθμίσεις θα κάνετε αυτό που δεν ξέρω αν ήσουν στην συνάντηση τότε. Το είχα πει εγώ. Ήταν ο Γιώργος. Γιώργο, θυμάσαι που σου έλεγα για τον ήλιο, ρε, που μου πεις ωραίο τύπο αυτό. Που πας φακό ήλιο απέναντι και βλέπεις την οθόνη μαύρη. Να μην στη γυαλίζει. Γεια σου Λευτέρη, καλησπέρα. Για να κάνεις εγγραφή στην ΥΠΑ υπάρχουν οδηγίες κανονικά στις ανακοινώσεις στις ενότητες της ομάδας. Πήγαινε αριστερά με το που μπαίνεις στην ομάδα, πήγαινε αριστερά στις ενότητες. Εντάξει, μπέτ. Καλά, μπέτ είναι έτσι όπως είχε γίνει. Τώρα αλλάξαμε. Αλάκα, Μάρκουι. Τώρα αλλάξαμε και το... Έμα, αλάκα και άνευα. Στίχημα παίζεις. Μπέτ. Άσο παίξω σήμερα. Τι παίζει, ποιος παίζει σήμερα. Δεν παίζει. Αλλάξαν και το ασφαλιστικό τώρα και τα έχουν κάνει λίγο... Γίνεται χαμούλης με τα εύκα. Λοιπόν, για να ρυθμίσεις ένα φίλτρο polarized και παιδιά όσοι δεν γνωρίζετε πώς να ρυθμίσετε θα πάρετε ένα το κινητό σας, θα πάτε σε ένα σημείο το οποίο έχει ήλιο, θα κάτσετε από πάνω με το φίλτρο και αν εσείς εκείνη τη στιγμή... Ο ήλιος θέλετε... Όπου να είναι ο ήλιος, αρκεί να χτυπάει, αρκεί να χτυπάει φως στην οθόνη του κινητού. Σβηστώ το κινητό μαύρο. Λοιπόν, πηγαίνουμε από πάνω, όχι εντελώς από πάνω, από εδώ. Ένα μέτρο. Και βάζουμε ακριβώς το φίλτρο, το κρατάμε όπως θα είναι στην κάμερα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να βγάλουμε top down, θα βγάλουμε... Ευχαριστούμε πολύ για το follow, Χάκη. Να είσαι καλά ρε φίλε. Θα βάλουμε το φιλτράκι μας, θα το κρατάμε παράλληλα με το κινητό. Αν θέλουμε η φωτογραφία μας, αν θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία και να είναι υποκλίση, δηλαδή να είναι το drone εδώ και να βγάλουμε αυτό εδώ φωτογραφία, θα κρατάμε το φίλτρο έτσι. Ανάλογα τη γωνία, κάντε μια προσομοίωση κάτω στο έδαφος με το χέρι σας και τι κάνετε, και γυρνάτε το δαχτυλίδι του φίλτρου μέχρι η γυαλάδα της οθόνης του τζαμιού, όχι αναγκαστικά να χτυπάει ο ήλιος, του ουρανού, θα καταλάβετε, θα δείτε ότι σβήνει. Μαυρίζει η οθόνη τελείως. Ναι, και σε κατεύθυνση ακριβώς. Γιατί αλλάζει η γωνία του ήλιου. Αλλά εντάξει, επειδή εγώ πέταξα το σκυρό γι' αυτό, δεν έχει μεγάλη διαφοροποίηση. Μόνο όταν είσαι ανάποδα. Τελείωσε εκεί, το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα, δηλαδή δεν θα πέταξει το πλάνο σου. Καλώς ήρθες, Χάκη. Μιλάμε για drones, φωτογραφία, πτήσεις. Φίλτρα για τα drones. Τα πάντα είμαστε ομάδα club με drone. Αν σε ενδιαφέρει, καλώς ήρθες. Μπορείς να μας παρακολουθείς. Άμα δεν είσαι μέλος, μπαίνεις εδώ. Και κάνεις μια γραφή. Ακολούθα μας την ομάδα, κανάλια YouTube, Twitch εδώ. Μας ακολούθησε, ευχαριστούμε. Άμα είσαι Αθηνέλα για καφέ την Τετάρτη, στο Flow Cafe του Παλαιό Φάληρο, να μας συναντήσεις. Θα μπεις στην σελίδα μας μέσα και θα δεις τις ανακοινώσεις. Θα υπάρξει ανακοίνωση κανονικά. Γίνε μέλος κιόλας, κάνε το αίτημα πάντα σε ερωτήσεις που έχουμε εκεί. Και θα σε δεχτούμε. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά όσον αφορά το φίλτρο. Είναι μια καλή λύση τώρα που ξεκινάμε και μπαίνουμε σιγά σιγά. Γεια σου Μπιλ. Γεια σου Μπιλ Βασιλάκη. Μπαίνουμε λίγο στην προς το καλοκαίρι, ας το πούμε, που μπαίνουμε στην άνοιξη των επόμενων μήνων. Τέσσερις μέρες η άνοιξη.
Ναι, ναι. Τέσσερις μέρες. Έχει μεγαλώσει και η μέρα πλέον. Άντε αρχίε να πει δύο ήλιες, αφήγε ο Κορυνέος. Μας έχουμε ζαλίσει να. Είχαμε και το πρώτο κρούσμα. Παιδιά, προσοχή. Μην τρελαινόμαστε. Έκλεισε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ε. Λοιπόν. Τι γελάνε, μαλά. Όχι, όχι. Δεν πίνω καπνί. Ο κόσμος δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν μιλάει. Τίποτα είναι. Τα γυαλάκια του όμως, τα γυαλάκια του, ε. Μαζί βίλιο τώρα. Γελάσκελα τα. Ναι, τα Peachy White Tech είναι πολύ φθηνά και νομίζω είναι πολύ καλή αξιόλογα, επιλογή. Εντάξει, πολύ ναι. Καλή επιλογή, παιδιά, μην τα φοβάστε και εμείς και από επώνυμες εταιρείες όπως Peachy White Tech, πολλά απλά DJI. Πάσε το που ο Χρήστος ισχύει, το DJI συμφέρει πιο πολύ και ας είναι τα λίγο... Τα DJI συμφέρουν, έχουν ένα παραπάνω φακό. 4, 8, 16, 32 και χρειάζεται το 32 στην Ελλάδα. Εγώ θα το 16 και ήμουν ωριακός. Εσύ έχεις όμως διάφραγμα, δεν είναι. Ναι, αυτό σου λέω. Και πάλι ωριακά ήταν. Αύγουστο ήμουν με τον ήλιο. Πόσο F πήγες. Δεν θυμάμαι, αλλά όταν πήγα στο καράβι, δεν μαύρη θάλασσα τελείως. Κατράμε. Μπλε η θάλασσα, μαύρη θάλασσα. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Εντάξει, ήθελε να το. Ήθελε λίγο από τον τρόλα, δεν το θέλει. Το καμένο όμως. Αλλά για zoom πάντως θέλει σίγουρα τράβι. Ναι, ναι, ναι. Το καμένο όμως δεν αποφεύγεται του καραβιού. Να, α πούμε καράβι. Θα πρέπει να την κάνεις μαύρη τη θάλασσα. Και, πάλι, και δεν και τραβάς πάλι... μεσημέρι, είναι λάθος που τράβηξες μεσημέρι. Εντάξει, εδώ που... είναι καλά που τράβηξα για αρχή. Ναι, για λήψη, για βίντεο λήψη, παιδιά. Ναι. Δεν τραβάμε μεσημέρι. Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο γύρω από το θέμα του βίντεο. Τώρα έτσι όπως το πιάσαμε το θέματάκι. Θα κάνουμε πάλι, εγώ θέλω, εγώ φωτογραφία δεν είμαι τόσο πολύ. Ναι, ναι. Θα κάνουμε ένα ναι. Tutorial, πώς το λες. Ναι. Παιδιά, λίγο θέλω να βρω χρόνο ή όποιος γουστάρει και άμα θέξει καιρό, να, μας, να μου στείλει να μιλήσει μαζί μου και να μου πει γεια σου Χρήστο, έχω 5 πλάνα τα οποία 5 πλάνα μπορεί να είναι 2 από επίγεια κάμερα 3 από drone, μπορεί να είναι 10 πλάνα μπορεί να είναι μισά επίγεια, μισά ένα αέρια ή ένα συνεχόμενο βίντεο ή μόνο ένα αέρια αλλά να είναι έτσι όμορφα, ωραία πλανάκια, σωστά τραβηγμένα ναι, που... ή στείλτε οτιδήποτε και να προσπαθήσουμε να το μοντάρουμε live. Ο Γιάννης έχει τρελαθεί. Ρε Γιάννη, άσε το βιβλίο κάτω ρε. Διασκέδασε τη ζωή σου. Με 40 δεν πετάμε. Πετάμε και με 40 έχουμε πετάξει. Μαλακίες. Ανωδικά ρεύματα, εντάξει έγινε. Ναι. Έλα ρε Σιγιάννη, τι ανωδικά ρεύματα ρε μαλακα τώρα. Στον τρόν μου ρε. Όντως. Ανεβαίνει πιο γρήγορα. Δεν μας πέφτει με τίποτα μετά ελικά. Να ήταν κανένα φανκάπ να πω πας στο διάολο. Έλα, ναι. Να πηγαίνεις και το χωρίς έλικα. Με τα θερμικά. Ε? Δεν μπορώ τέλος. Εντελώς. Δύο μέρες. Να ακολουθείς εκεί τους γλάρους, να βλέπεις πως πηγαίνουν οι γλάροι και να πλανάρεις. Δύο μέρες είναι να λέει. Για να βγάλεις το διπλώμα. Φαντάζομαι ότι πω θα μας λέει. Μα αλλά έτσι το κάνει αυτός, ε. Γεια σου Τζόρτζ. Ο Γκίκας. Γεια σου Γκίκα. Και εγώ έχω δύο τέτοια πράγματα γιατί ίσως κάποιος μπορούσε να γράψει ακόμα και ένα άρθρο ή να το αναλύσετε εσείς. Ψήσου να μας πεις Δημήτρη μου. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το... για το βίντεο. Αυτή την Τρίτη είναι η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Με εσάς ασχοληθούμε πάλι. Συνεννοήσουμε κάποιο από τα παιδιά να δείτε τι και πώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέει ο Φάνης και είναι αυτό που ήθελα να πω. Καλύτερα να μην τραβήξεις από το να τραβήξεις μεσημέρι και ειδικά καλοκαίρι. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα θερμοκρασίας. Γενικά, όλη την ημέρα, όλο το χρόνο, συγγνώμη, όχι όλη την ημέρα, δεν ενδείκνεται το τις μεσημεριανές ώρες να τραβάμε. Γιατί έχουμε πολύ σκληρό φως. Ο ήλιος είναι σε κορυφή του τόξου που ακολουθεί Ανατολή-Δύση, έτσι. Φωτίζονται πάρα πολύ όλα και έντονα και οι σκιές που προκαλούνται είναι πολύ σκληρές. Yeah. Με αποτέλεσμα να έχεις σε ένα σημείο σκιά και στην άλλη φως. Οπότε εσύ για να κάνεις για να μπορέσεις να σβήσεις τα καμένα, κλείνεις το σάτερ σου. Με αποτέλεσμα όμως οι σκιές να γίνουν σκοτάδι. Κάτι το οποίο στο βίντεο θα φαίνεται απόλυτη μαυρίλα και δεν είναι ωραίο. Οπότε διαλέγουμε ώρες όπως είναι οι πρωινές ώρες ή όπως είναι οι απογευματινές ώρες που το φως πέφτει με μεγάλη κλίση προς πολυκατοικίες, λιβάδια, δάση, οτιδήποτε τραβήξουμε και μας έχουμε φωτισμένα σάντους, φωτισμένες σκιές,
με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σωστό και ωραίο πλάνο από θέμα φωτισμού, από θέμα exposure. Να στείλω από Σπάρκα ένα καλούτσικο pullback. Ένα pullback δεν θα μας βοηθήσει, ρε Σιτζόρτζε. Το θέμα είναι να, ναι, να έχουμε 4-5 πλανάκια να μπορέσουμε να βγάλουμε μερικά δευτερόλεπτα έτσι με μουσικούλα και να το κάνουμε live. Δηλαδή να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία του, του τέτοιου. Τελικά το προχώρα έγινε σλόγκαν, ε. Ναι, ναι, έχει γίνει. Θα, το, θα σε εγγραφήσω, Γιάννη, και θα το βάλω για τον Nate. Πάλι, έχω... αν μπορείς, στείλε τις απορίες. Το προηγούμενο ήταν το Κολόνης, ε. Το Κολόνης. Κολόνης. Του Γρηγόρη. Πού είναι ο Γρηγόρης. Μια χάνεται. Εχθές μπήκε, μου λέει, δες αυτό που σου στείλα. Το, επειδή τον είχα μπλοκάρει. Συμπλοκάρα. Πουθενά δεν έχει τίποτα. Του γράφω τι έστειλες, ρε, και δεν με έχει θέσει. Γεια σου, Μάκη. Τι πίνετε, λέει, τι πίνετε, ρε. Ρε, τι πίνετε, ρε. Μάκη, πού είσαι, ρε, Μάκη. Άρα, Μάκης. Χάμενε, γάβρε. Παιδιά, απορίες. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πάντα διαλέγω είτε πρωινές, είτε πολύ πρωινές ώρες. Ο κύριος λέει πόσα θέλουμε. Πλάνα. Τράβα 5 με 6 πλάνα. Αλλά να είναι 5 με 6 πλάνα διαφορετικά. Γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Από π.χ. από θάλασσα, από παραλίες, από πόλη, από οτιδήποτε. Θα κάνουμε ένα color grading. Απλά να είναι ελάτε να τα πάρετε. Έτσι όμορφα και όλα αυτά. Ελάτε να τα πάρετε. Μάκη, έλα σπίτι αύριο να δούμε. Γιατί παίζει και καμιά ελληνική ομάδα Ευρώπη αύριο, δεν θυμάμαι. Παίζει μια ελληνική ομάδα Ευρώπη αύριο. Α, παίζει, ναι, παίζει, ναι. Μία είναι, ναι, μία παίζει, ναι. Blue hour and golden hour. Ναι, πρωί και απόγευμα. Πάλι. Σάντερ, τα έγραφε, γι' αυτό δεν. Έχει πάλι παραθέσει. Σάντερ σπίτι σε βίντεο, κανόνα του 1:2 FPS rate και παράδειγμα που μπορεί να πα 1:1 FPS rate και 1:4 FPS rate. Timelapse και ανάλυση σχετική σχέση ταχύτητα και shutter speed για το πόσο επηρεάζει το motion blur. 3 χρήση waypoints. Λοιπόν. Εγώ το γρήγορο που διάβασα. Θέλω άλλη μία να τη ρίξω τη ματιά. Εντάξει, θα στο το καταλαβαίνω. Εντάξει, όχι, θα το ρίξω μια ματιά. Έτσι είστε σαν οδηγή λεωφορείου και πίσω οι δύο επιβάτες. Το τιμόνι. Ποιο τα είχε άραγε. Δεν έχουμε τιμόνι, πάμε. Ή το έχετε βάλει στον αυτόματο. Παρένθεση λίγο. Κάνει συνόμευση τύπο. Έτσι, ξεκάθαρα κάνει συνόμευση. Ναι. Μπάνα ρέτον. Ποιο ήταν, ο Καβουλά. Ο Βαλεντίνο. Ο Βαλεντίνο είναι. Α, ο Βαλεντίνο αγαπάμε, δε. Λοιπόν, να πούμε ναι, λίγο για αυτό που μας είπε πριν ο Λευτέρης, όχι ο Λευτέρης, ο Γιώργος, ο Γκίκας. Συγγνώμη, και στο Google Transfer που θα τα στείλεις, αν είναι πολλά να δούμε κιόλας για να μπορέσουμε να δούμε να μας κάνουν δουλειά. Στείλε αρχικά στο Messenger και ναι. Ναι. Ποιος παντρεύτηκε τώρα. Ποιος είχε την παντρεύτηκε. Τι έχεις πει να παντρεύτηκε. Φωτογράφος. Α, ναι. Είχαμε γάμο του Δελιγιάννη. Γιατί χαίρεσαι ρε μαλάκα εσύ. Εντάξει, το παιδί έκανε ένα λάθος στη ζωή του, θα το φέρει στον κόλλο τώρα τόσο καιρό. Είχαμε γάμο, όλοι χαίρονται. Μετά από κάνατε 10 χρόνια μας πείτε. Εντάξει, χαρούμενοι είμαστε για τις επιλογές. Καλά, εσύ είσαι χαρούμενος άνθρωπος από εδώ που γεννήθηκες, το συζητάμε. Λοιπόν, κοίτα, είμαι τέρμα κουρασμένος, οπότε δεν βλέπεις, δεν αντιδράω καν. Με έχεις δει σήμερα, δεν αντιδράω καν. Σε οτιδήποτε. Σε ό,τι και να μου πεις, δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Κάνω ό,τι γουστάρεις. Ταυτάκια. Το πολύ να σηκωθώ να φύγω. Όχι, εγώ σε αγαπώ. Γι' αυτό δεν θα κάνεις. Οπότε ξέρω τι να σου πω. Μόλις πάω να φύγεις, πω σου βλάκια πίτσα θα σου πω. Τις τρεις τελευταίες φορές πες τα παιδιά δεν έχω φάει. Ναι, αλλά σήμερα πεινάδικες μου, σήμερα πεινασμένο. Έχω φάει ήδη, μην αγχώνεσαι. Δεν θα σου πω αγγλικά δηλαδή. Όχι, ούτε καν. Δεν θα φας. Όχι. Θα μου στερήσει δηλαδή αυτή τη χαρά. Και να στάζει το λάδι τη λιγνωμένη πίτσα δεν πρόκειται να. Το κεμπάπ και το τυράκι μέσα και τη σάλτσα και το καθαρό. Ούτε καν, ούτε καν. Κοκακόλα τη ζέρο. Τίποτα ρε μαλάκα. Τι θα κάνουμε κλέψα και εμεί δηλαδή, θα φάμε ούτε εμεί πάλι σήμερα. Τι θε να σου κάνω τώρα. Λοιπόν. Απούστηρε. Πάμε λίγο σιγά σιγά, κάνω ένα scroll λίγο να διαβάσω. Τι λέει, δεν σα πάω, κύριε. Sorry που αλλάζω θέμα στι οδηγίε καταχώρηση Mavic στην ΗΠΑ. Λέει να βάλουμε κωδικού τάξη net και εδώ αρχίζουν τα ωραία σε μια θελοντική ομάδα. Μα έκαναν χορηγία το Mavic Enterprise Dual. Ιδού το ερώτημα τώρα. Να το βάλω σε έναν χειριστή ή θα πρέπει να γίνει δήλωση στην εθελοντική ομάδα. Νομίζω εθελοντική ομάδα. Καλύτερα να μιλήσει με τους υπεύθυνους. Αν έχουν, μπορεί να έχουν όμως. Κανονικά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι σε έναν ο οποίος θα μπορεί και νόμιμα να πετάει και να είναι ουσιαστικά να μπορεί να πετάει κάθε φορά. Αλλά μπορεί και η εθελοντική ομάδα να έχει, έχει κόμμα. Δεν ξέρω τι ομάδα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα παραπάνω. Ποια. Κάνε ένα scroll προς τα πάνω. Αυτό μπορείς να το μικρύνεις εδώ. Θα το κοιτάξω, θα προσπαθήσω. Πάτε εδώ. Πάτε.
Παραδόν μια συνδρομή. Θε να κάνω συνδρομή. Όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτά που είπε ο Δημήτρης ο Πάλης. Εδώ. Σάντα ρησπίτ σε βίντεο. Παιδιά, βασικός κανόνας για σωστή λήψη πλάνων είναι. Θέλεις να τραβήξεις. Γιάννη, ρώτα εσύ αύριο που κάνεις και μαθήματα. Και όταν πάω να δώσετε το υπεύθυνο της ΥΠΑ. Θες να σου απαντήσει. Πες σε μια ομάδα θελοντική. Να παιδί έχουν κάνει δώρο τον Τεπράζ και θέλουν να, δώσουν, να κάνουν εγγραφή. Με τι τάξη είναι τα κωδικούς να πούμε. Sorry. Λοιπόν, Shutter Speed σε βίντεο, για να γίνει σωστή λήψη πλάνων, έστω ότι ας πούμε τραβάμε στα 25 fps, τι πρέπει να κάνουμε, το Shutter Speed πρέπει να το ρυθμίσουμε, παιδιά, στο 1:50. Και ουσιαστικά ο παρανομαστής του Shutter Speed να είναι ο διπλάσιος, να είναι διπλάσιος αριθμητικά, των fps. Τραβάμε με 25 fps, 1:50. Τραβάς με 50 fps, 1:100. Οπότε κανονίζετε και σύμφωνα με τα γούστα σας και το, η λήψη που θέλετε να κάνετε, αντίστοιχα ρυθμίζετε το shutter speed στο σκάφος σας και στην κάμερα του σκάφου σας. Παραδείγματα που μπορείς να πας σε 1:1. Για να πας 1:1 σημαίνει ότι χρειάζεσαι φως. Και αυτό σημαίνει ότι το θέλεις βράδυ. Αλλά θα μου πεις τώρα έχεις 2 Pro γιατί σηκώνεις ISO. Μπορεί να μην θέλεις να πάρεις noise στο βίντεο σου, γιατί σηκώνοντας το ISO θα έχεις αρκετό θόρυβο. Με πάνω από 800 το 2 Pro ξεκινάει και βγάζει θόρυβο. Όχι ότι στα 800 δεν έχει noise. Έχει noise, εννοείται ότι έχει. Αλλά πάνω από 800 είναι ενοχλητικό το noise που σου δίνει κατά την εγγραφή και μετά στο footage. Οπότε το πηγαίνεις 1:25 και όχι, μη με διακόπτεις μετά, στο τέλος, μετά. Χτυπάει μέσα ήχος. Γιώργο, μη στέλνεις τώρα λίγο γιατί μπαίνω ήχος και σε εσάς. Βάλτε στο αθόρυβο, δεν θέλω μουσική. Δεν μπορεί να μπει από εδώ, ρε. Τράβω το καλώδιο. Α, κλείσουμε. Λοιπόν, οπότε αναγκάζεσαι και πηγαίνεις αντί 1:50, το πας 1:25. Το θέμα όμως τι γίνεται, γιατί βάζουμε 1:50 και γιατί βάζουμε 1:25, γιατί θέλουμε να πάμε στο 1:25. Τηρώντας τον κανόνα τον, του διπλού αριθμητικά δύο φορές, δύο επί των FPS, έχουμε το αντίστοιχο motion blur κατά την λήψη. Δηλαδή, έστω ότι κινούμαστε ευθεία, σε μια, ένα πλάνο ευθεία μπροστά, με περίπου ταχύτητα 20 χιλιόμετρα ή 30 ή 40 ή 50 ή 15, στην άκρη του πλάνου, γύρω γύρω περιμετρικά του πλάνου, θα έχουμε motion blur. Τι σημαίνει, θα βλέπουμε την κίνηση όπως κοιτάμε όταν είμαστε στο αμάξι και καθόμαστε στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού και κοιτάμε αριστερά ή είτε δεξιά, το δρόμο κάτω. Αυτό που βλέπουμε, τις γραμμές, την κίνηση έτσι στο μάτι μας, είναι το motion blur. Το αντίστοιχο πράγμα θα έχουμε και στο βίντεο με 1:50. Αλλά αν βάλουμε 1:25, τι κάνουμε, ανοίγουμε παραπάνω το shutter speed, το κάνουμε πιο αργό, με αποτέλεσμα να μένει τον υποδιπλάσιο χρόνο ανοιχτό, οπότε θα έχουμε παραπάνω motion, θα έχουμε motion και στο κέντρο του βίντεο μας, του πλάνου μας. Δεν το θέλουμε αυτό. Αν όμως το χρειαζόμαστε αναγκαστικά για να έχουμε φως, θα πρέπει οι κινήσεις μας να είναι πάρα πολύ αργές για να μην παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Με αρχίζει να γελάει ο Γιάννης, να ξέρεις. Γιατί? Λέει γλάρωσε λίγο. Θα τον σκίσω, πες, καλιά. Timelapse και ανάλυση σχέσης ταχύτητας και shutter speed για το πώς επηρεάζει το motion blur. Σε πειράζει. Τώρα τι σχέση έχει το timelapse με την ανάλυση σχέσης της ταχύτητας? Αυτό δεν το καταλαβαίνω, Δημήτρη, άμα θέλεις να στείλεις μια επεξήγηση. Λοιπόν, timelapse, παιδιά. Πάντα θέλουμε να ξέρουμε πόσες φωτογραφίες... τώρα τι γίνεται. Εντάξει, με ενοχλεί όμως αυτό το πράγμα, σοβαρά μιλάω. Είσαι ενοχλητικός. Όχι, με ενοχλεί, μην το... Δηλαδή κάθομαι, μιλάω, μα... Εντάξει, μιλάω με τον Κώστα, δεν είναι, στο σχολείο είμαστε. Με σχολείο είμαστε. Λοιπόν, σχολείο καθόμαστε, στο σχολείο εσύ. Πες μάθημα τώρα, άντε. Μην κοίτασαι εμένα, έτσι, για τα... Λοιπόν, timelapse. Για να τραβήξουμε ένα timelapse,
τι γίνεται. Ουσιαστικά θέλουμε να πούμε πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε να είναι το timelapse. Αν είναι 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει, και θέλουμε να είναι των 25 fps, θα πρέπει να τραβήξουμε 250 φωτογραφίες. 25 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο, επί 10, 250. Αυτά. Διαβαστώ σου και πες μου, δεν μπορεί να γελάσει το τελευταίο. Σκρόλαρε λίγο εδώ. Κάτω τερμά. Ναι, να δούμε τι έχουμε γράψει. Τίποτε. Τον αγλίτη και θα φάτε μπαν. Η ταχύτητα που κινείται τον drone σε ένα timelapse θα δημιουργήσει blur ανάλογο με το shutter speed. Ναι, αν ουσιαστικά αν έχεις βάλει το shutter π.χ. βράδυ και τραβάει με 2 δευτερόλεπτα shutter speed. Blur είναι τρεμουλό. Ναι, ακριβώς. Όχι, είναι η κίνηση, το motion blur. Απάντα λίγο στο Βασίλη, ρε το ρούχο. Μου είσαι από κάτω. Μίλα, μιλάει. Καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ακριβώς, δεν σταματάει το drone, κινείται συνεχόμενα βάσει της κίνησης που του έχουμε δώσει. Οπότε, ναι, θα δημιουργηθεί motion blur. Τι ημέρα είναι, εσύ, Νίκο. Καμιά δεν θα κάνουμε ακόμα. Άντε πάλι. Ποιος είναι αυτός, ρε Γκίκας? Κούγεσαι. Οκ. Γιάννη, όσο πρέπει να γυρίσει, πάει ένα κλικ μέσα πάλι. Είναι δεκάτο. Κλείνει το Facebook. Γιατί κάποια κατέλα το χτυπάει, κατάλαβες. Δεν είναι σε αυτό. Στο δικό σου, στο άλλο. Εδώ. Εδώ είμαι. Τα κλείσει όλα. Το δικό σου είναι χτύπα, το κλείνω, δεν πάει. Ναι, εντάξει. Αυτό θα χτυπάει. Ξαπάτα μηνύματα. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε ένα παράδειγμα, να τραβήξουμε μάλιστα μαζί, μπορούμε να τραβήξουμε, Δημήτρη, μια σειρά από timelapse με διαφορετικό shutter ώστε να φανεί η διαφορά και στα πλάνα αντίστοιχα. Και μόλις φτιάξει ο καιρός, καμιά παιδική συνάντηση που το κάνουμε. Και το να πάμε βίντεο. Να, αυτό λέει ο Πανίκης. Μάλλον και συνάντηση, Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης, ναι, τα ειδήσεις διάβασα. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο? Please ban. Ποιος? Και 2 Pro με 2 Zoom. Εντάξει, θα είναι διαφορά στην ποιότητα ουσιαστικά. Ναι, εννοείται. Α, ναι, και αυτό, σωστό. Να δείξουμε διαφορά σε timelapse και μεταξύ των 2, Ναι, αμέ. Τι άλλο έχουμε? Είπαμε για το καφέ. Είπαμε για τη συνάντηση, είπαμε για το ΣΑΡ. Απορίες, παιδιά, ό,τι έχετε, να σας λύσουμε. Είπαμε για τη συνόμευση που έγινε στον Δημήτρη και είπαμε τη γνώμη μας. Κράξαμε λίγα εκεί. Α, κάτι θέλω να αναφέρω. Παιδιά, λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε και κάναμε τα live μας, κάναμε κάποια πραγματάκια δώρο μέσω giveaway, μέσω του chat εδώ που παίρνατε μέρος στις κληρώσεις και ουσιαστικά για να κερδίσετε αυτό που κάναμε giveaway. Σκοπός των giveaway είναι να ευχαριστούμε εσάς προσωπικά δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα δώρο το οποίο βάζουμε εμείς σε giveaway. Τι γίνεται τώρα όμως? Το θέμα είναι ότι αυτοί που μπαίνουν στην κλήρωση θα ήθελα να είναι αυτοί που πραγματικά που χρειάζονται το δώρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλος να μπει σε μια κλήρωση προκειμένου να αν κερδίσεις να κρατήσεις και μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι να πουλήσεις. Δηλαδή βγάζουμε ένα δώρο αυτό εδώ και λέμε αυτό giveaway. Λοιπόν, υπάρχει κανένας λόγος να μπεις και να μπεις στην κλήρωση να μπεις στην κλήρωση προκειμένου να το κερδίσεις και να μην το θες απλά για να το πουλήσεις, για να πάρεις τα χρήματα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Οπότε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, βέβαια, εννοείται, κανένας μας.
Και ούτε θα το ελέγξουμε, δεν μας νοιάζει. Αν μπορείτε. Λέμε τώρα τη γνώμη μας ότι δεν. Αν μπορείτε, όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά. Ουσιαστικά το μόνο που λάθος που υπάρχει σε αυτό είναι ότι δεν κερδίζει κάποιος κάτι που όντως το έχει ανάγκη. Δεν είναι ότι το κερδίζεις και το δίνεις. Τέλος πάντων, λέω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βέβαια. Τι γνώμη μας λέμε, έτσι. Παιδιά, άλλο ένα τελευταίο θέμα λίγο πριν κλείσουμε. Το Γιάννη και το τι γράφει. Τι? Μπέρκυρι. Θα κάνεις ένα παιδάκι με αυτό το κόσμο. Ο Γιάννης λέει, εγώ τα θέλω τα γυαλιά. Και καλά, ο Μέρκυρι, ρε, να μπει στην κλήρωση για τα γυαλιά. Αυτό θα έχει χάσει ήδη. Λοιπόν, διαγωνισμό συμμετρίας. Μην ξεχνάμε, είναι στις ανακοινώσεις, πάνω-πάνω. Όποιος θέλει να πάρει μέρος, στέλνει φωτογραφίες και θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό μας. Φυσική συμμετρία, ψάχνουμε μέρη να φωτογραφίσουμε, να δείξουμε κάτι ωραίο και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Πρώτη θέση 200 ευρώ δωρεπιταγή, δεύτερη θέση 100 ευρώ δωρεπιταγή και τρίτη θέση 50 ευρώ δωρεπιταγή. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλό τα δωράκια. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, σας έχει δυσκολέψει. Λευτέρη, καλό βράδυ και καλή τύχη αύριο. Γεια σου Λευτέρη, καλή επιτυχία και καλή αρχή. Ενημερώσε μας. Καλά, θα μας ενημερώσει, δεν είναι, αλλά να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει, προσπαθήστε, τραβήξτε φωτογραφίες, οτιδήποτε σας φαίνεται συμμετρικό. Στη χειρότερη και ας μην είναι, τουλάχιστον προσπαθήστε και μπείτε στο διαγωνισμό. Τα δωράκια είναι πάρα πολύ καλά και που ξέρετε μπορείτε να κερδίσετε. Οι πρώτοι 10 τις πρώτες 10 φωτογραφίες θα τις διαλέξουμε εμείς και το top 5 θα βγει, το top 3 θα βγει από εσάς, από το κοινό. Από τα μέλη μας όλοι. Μαραγκός να το αγοράσω και αυτό. Δεν καταλάβα. Έλαντε. Για ρίξε ένα spring. Πάμε λίγο πιο πάνω για την απορία που είχε ο G. Για μένα παιδιά το μεγάλο θέμα είναι η προηγούμενη αναγνώριση από τις αρχές των drone μας. Αν αυτό γίνει θα αλλάξει δραματικά το τοπίο στην ψυχαγωγή τουλάχιστον χρήση. Να πούμε πως τα drone, έτσι, βγήκαν στον κόσμο αυτά που έχουμε αγοράσει εμείς. Για ένα και μόνο λόγο. Για λήψεις. Είτε είναι φωτογραφίες είτε είναι βίντεο. Για κανένα άλλο λόγο. Έτσι. Τα συγκεκριμένα. Είτε είναι Phantom, είτε είναι Mavic, είτε είναι Inspire, είτε είναι Matrice. Έχουν βγει για αυτό το λόγο. Στη συνέχεια εξελίχθηκε η όλη φάση και χρησιμοποιούνται σε διαθώσεις, σε αγροτικά. Σε οτιδήποτε, σε ψάρεμα, νομίζω και σε πυρόσβεση έχουν κάνει, ναι. Σε τοπικά... Σε κασμούς κάνουν. Σε κασμούς. Για πολλά πράγματα, έτσι. Δημήτρη, μαλάκα αυτό το έχω καλό, θα τρομάζει, μαλάκα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τι γίνεται τώρα, οπότε... Ακριβώς όπως είπε και ο φίλος μας, είναι καθαρά για ψυχαγωγική χρήση. Άσχετα μετά αν χρησιμοποιούνται επαγγελματικά για λήψεις και όλα αυτά. Μακάρι οι αρχές να αναγνωρίσουν την ύπαρξή τους ως προς την ψυχαγωγία, έτσι. Λίγο δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα να σίγουρα θα μπουν νόμοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ήδη νόμοι, θα αλλάξει ο κανονισμός τώρα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Μάιο δεν είναι αυτό. Καλοκαίρι εδώ. Μάιο θα έρθει. Ιούνιο ή Ιούλιο, κάτι. Μάιο, Ιούνιο νομίζω έρχονται εδώ και Ιούλιο κάπου εκεί θα γίνει. Εντάξει, λογικά, ναι. Η αναπροσαρμογή. Και με αποτέλεσμα να πρέπει να υπάρχουν νόμοι Ιούλιο. Για να τηρούνται σωστά και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα το αναφέρω ξανά εγώ, αυτό που είχα ακούσει σε βιντεάκι του ανθρώπου από το App Stories, στη συνέντευξη που είχε δώσει, που μου είχε κάνει τρελή εντύπωση και δεν το γνώριζα. Στο Ισραήλ, άμα θες να πας να βιντεοσκοπήσεις ένα αρχαίο μνημείο ή οτιδήποτε, το οποίο είναι του κράτους, πληρώνεις το παραβολάκι σου, το ticket σου, σε ένα περίπτερο, σε ένα μαγαζί,
το παίρνεις και πετάς νομιμότατα. Τρελή κονόμα, φανταστείτε αυτό το πράγμα σε Ακρόπολη, Λυκαβητό, σε μέρη που μπορείς να πετάξεις, παραλία, Νιάρχο, οπουδήποτε. Λευτέρη, μακάρι το κάνετε και θα είναι μεγάλη τιμή για μας να οργανωθείτε εκεί πέρα. Λευτέρη, μίλα με τον Πάνο και αν το ενδιαφέρεσαι πούτσι. Να μπορείς να οργανώνεις... Συντονίζεις κάτω τις συναντήσεις. Ναι. Αυτό που λέω πάλι στο ψήφι. 800 είναι, Δημήτρη. Δεν είναι 700, είναι 8. Είναι 8 κατοστάρικα η Ακρόπολη. Ταμείο. Είναι 8 κατοστάρικα. Ναι, εντάξει, τι 700, τι 800, ναι, γίνεται. Για να πετάξει Ακρόπολη νομιμότατα πρέπει να πας να. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι το κάνω σε ένα μήνα δύο άτομα για επαγγελματικούς λόγους, με 20 ευρώ να τραβήξεις θα πέρανε πολύ περισσότερα χρήματα. Εγώ δεν σου λέω 20. Ο τουρίστας θα δώσει και το 50. Ναι, εγώ σου λέω με 20, ακόμα okay. Χειρότερα. Θα βγάλει σίγουρα παραπάνω χρήματα από ότι. Ούτε γιατρός λέει. Πάνος Κούτσης, Λευτέρη, Πάνος Κούτσης. Μίλα μαζί του, συνεννοήσου. Διαχειριστής είναι ο Χρήστος και ο Πάνος, το Πάνο. Μίλα με τον Πάνο για το συγκεκριμένο τέτοιο. Φαντάζω και 50 να ήταν, θα το αγόραζε ο κόσμος. Κι εγώ θα το αγόραζα μια φορά. Ναι, αλλά πήγαινα. Μα θα το έκανα συνέχεια να το πετάξω. Θα ήμουν ανώμιμος, θα πήγαινα από κάτω να πετάξω. Ναι. Σαν τα πάρκινγκ είναι. Ναι. Θες να παρκάρεις στο κέντρο. Καρτούλα. 15 ευρώ. Μέσα σε κλειστό πάρκινγκ. Ναι. Και ανοιχτό είναι. Ακριβά, πανάκριβα είναι στο κέντρο. Εκεί που απογορεύονται που πήραν και γράφουν, που είχαν τα παρκόμετρα, τέτοιο στυλ. Γιατί να μην. Αφού έτσι είναι, πρέπει να το κάνεις. Τελείωσε. Επίσης, καλό τρίμερο. Για χαρά, ρε φίλε. Παιδιά, ναι, έχουμε το τρίμερο τώρα. Παιδιά, μεγάλη προσοχή τώρα το τρίμερο με τους χαρταετούς. Μην κάνετε μαλακίες. Θα γίνετε. Τι, γιατί το δείχνεις. Πέρσι είχε τραβήξει και τράβαγε. Ήθελα να τραβήξει σειρό. Και είχε πάει και μετά και ο νησιός τραβούμε χαρταετό. Και το μάζεψε. Ποιο ωραίο, δείχνει ένα βίντεο που τραβάει και κάνει έτσι πίσω και τραβάει τις χαρταετός. Και είναι η πιτονιά. Η βιτσολούπα περνάει έτσι εδώ. Φαντάζομαι σου φάνηκε στην κάμερα το σκηνή. Το κατέβασε λέει κατευθείαν. Αφού δεν κατέβηκε μόνο. Πρόεδρε, μίλα λίγο με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Θα το έφερε ο ανιψιός του. Φύγες, κατεβαίνει ο χαρτός, αλλά κατεβαίνει και ένα ντρόν. Οπότε, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τώρα την καθαρά Δευτέρα με τους χαρταετούς. Μακριά, παιδιά, μην πετάξετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γύρω από. Πάνω από κόσμο. Μην πετάξετε εκεί που πετάνε χαρταετούς, τέλος πάντων. Ναι, μην πετάξετε σε μαζόξεις εκεί που πετούν τους χαρταετούς. Μεγάλη προσοχή. Δεν πειράζει, αφήστε το μια μέρα μέσα και όλα καλά. Πετάξτε Κυριακή, αν και Κυριακή, από Κυριακή ξεκινάνε και πετάνε. Ναι, έτσι εντάξει. Και... όχι πολύ. Ναι. Βέβαια δεν κατάει μόνο Δευτέρα, κατάει και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Κατά μια εβδομάδα αυτό που πάνε με τα παιδιά για να το χάσουν. Μην πάρνει, υπάρχουν πετάνε αετοί που πετάξουν. Ρωτήστε τον Γιάννη πώς να σας πει να πετάξει. Ναι. Όπου πάει ο Γιάννη θα πάτε μαζί, παιδιά. Θα τα κάνετε χαρταετούς ακριβώς. Εντάξει, δεν πέφτουν. Θα μαγκώνουν το σκηνή και θα έρθουν κάτω όλα μαζί. Θα πέσει κάτω και ο χαρταετός. Σαν ντούβλα θα πέσει. Αν δεν σκηνεί το σκηνή. Ναι. Δεν νομίζω να το κόβει το σκηνή. Ανάω το σκηνή. Όχι. Θα μπλέξει. Και πολύ θα μπλέξει. Ναι. Όπως λέω πάνω, έχουμε το καφέ την Τετάρτη. 6 ώρα και μετά να είμαστε στο φλό καφέ. Θα του πάρει και θα έρθει. Δεν θα πέσει. Δεν θα μπλέξει. Γιατί δεν το πάρει το σκηνή του αετού. Αν δεν μπλέξει. Δεν μπορεί να το μαζέψει ο αετού. Θα χτυπήσει σαν κλαδί. Σαν κλαδί και θα. Μην πιαστεί επάνω το θέμα. Ωραία. Το καφέ είπαμε για την Τετάρτη, ξαναλέω. Καφέ Τετάρτη, διαγωνισμό συμμετρίας, Search and Rescue ομάδα, μπείτε, γίνετε θελοντές όποιος γουστάρει. Μαύρη 3 είχαμε. Η συνάντηση αυτή της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι δεν θα γίνει, δεν υπάρχει οργάνωση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όποιος ενδιαφέρεται και μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει αρμόδιος της οργάνωσης πάνω των συναντήσεων και των παιδιών της από Βόρεια Ελλάδα, τον καλούμε να βοηθήσει όποιος προσφέρεται, καλό θα ήταν. Μιλάει με τον Πάνο τον Κούτσι για την οργάνωση. Και από τις άλλες υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, έτσι αλλιώς η σελίδα και το κλαμπ είναι ελληνικό. Οπότε όλες οι ομάδες της, όλες οι περιοχές της Ελλάδος, έτσι θέλω, άσε με ρε Χρήστο, όλες οι περιοχές της Ελλάδος μπορεί να βρεθεί ένα άτομο και που θέλει να τους οργανώσει, όπως είναι γίνει στη Χαλκίδα ήδη, και να μιλήσει με τον Πάνο και να του δώσει κάποιες
κατευθύνσεις πώς γίνεται κτλ. Μίλα με τον Πάνο Γιώργο. Αυτά παιδιά. Ευχαριστούμε όσους ήταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Δεν ξεχνάτε αυτά που έχουμε πει. Όποιος θέλει να ξαναδεί το βίντεό μας στο YouTube σε λίγα λεπτά. Καλό βράδυ και καλά να περάσετε το τριήμερο. Μικρό live σήμερα, παιδιά. Είμαστε λίγο κουρασμένοι. Δώστε στα chat. Ναι, θα σα δείξω λίγο το παιχνιδάκι. Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης, φίλε. Πριν κλείσουμε. Όποιος θέλει 8-19 κάνει στο Steam. Παύθινο. Θα παίξει τώρα. Όχι, θα παίξει. Το ανοίξω μόνο να το δούνε. Άμα δεν παίζω και λίγο, να το δούνε. Δεν κάτσε να δω αν θα το δείξει κιόλα. Λοιπόν. Δώστε μου ένα λεπτάκι αν μπορείτε, αδέρφια. Κάντε μετάβαση. Τώρα είμαστε. Το Λουσά. Αυτό είναι το παιχνιδάκι. Με τι κριτήριο. Εγώ παίζω με ένα που είχα πάρει από τον παρελθοντελισμό, το ξέρω, μέσα στη σκόνη είναι, με αυτό παίζω. Αλλά παίζει και με χειριστήρια Xbox. PlayStation, με USB. Το βλέπει πολύ άμα το βλέπει. Και με USB χειριστήριο. Ναι, άμα είναι USB παίζει. Εγώ με το κούπο απάνω το διάβασα. Από το παίζει τόσο που εντύπωση. Δεν μα ακούνε τώρα και να μιλάνε. Το έχει κλεισί. Όχι, αλλά παίζει τόσο δυνατά. Όχι, το έχω χαμηλώσει, το έχω χαμηλώσει εδώ. Άμα παίρνει το εντύπωση και το πώ παίρνει το λεξί, το βλέπει. Το βλέπει σαν. Όχι, το βλέπει σαν. Πώ θα μπει μέσα στο παιχνίδι να το δείξει λίγο. Εκεί μαζί σπίτι. Λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι 8-19 στο Steam, φθηνό είναι. Θα κατεβάσω κι άλλο ένα που κάνει 19 γιατί να είναι λίγο, μήπως είναι πιο ρεαλιστικό λίγο. Οι κινήσεις είναι ό,τι πρέπει. Πάντως. Πατάς εδώ, τόσο μόνο διαλέγεις drone κλπ. Πατάς solo race. Κάνε μια. Όχι, δεν θέλω solo race. Freestyle. Originals χάρτες. Θα πάω εδώ στο ρολόι που μας αρέσουν. Freestyle διαλέγω. Start. Προμόντι για να έχεις όλη την κίνηση του. Ναι, προμόντι για να έχεις όλη την κίνηση. Το τόσο που σας προμόντι είναι για την αρχή. Γιατί μετά πετάς σαν πριν ένα μαύρο. Εδώ είναι. Α, έχει GPS. Όχι, ναι, δεν έχει. Κρατάει χιλιόμετρο. Πετάς εδώ. Κέντρο. Παιδιά, δεν έχω πετάω τώρα, Και δύο ώρες πέταγες χθες. Ναι, πετάω τώρα, χθες και σήμερα μόνο. Τι θες και παραπάνω για να το μάθεις. Ναι. Αυτό είναι. Εντάξει. Μην σας κουράσω, σας κούρασα χθες. Αυτά. Ας το γκρεμίσουμε. Και πώς γκρεμίζεται. Για κουπάνησε εδώ. Τίποτα παθαίνει. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό. Οπιστρέφει 8. Ναι, φθηνό 8-19. Λοιπόν τσάω, παιδες. Σας χαιρετάμε. Κάντε γεια σας. Θα τα πούμε σε κανένα live πάλι ενδιάμεσα, άμα έχουμε χρόνο. Τριήμερο εγώ θα είμαι και μόνος. Με το πρώτο θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε όσοι είναι στην Αθήνα και δεν φιλούρες. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.